Σε πλήρη εξέλιξη είναι η συζήτηση για την πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης μετά και τη συγκρότηση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας επιτροπής που θα διερευνήσει το ενδεχόμενο συγχώνευσης του με πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι στην επιτροπή η οποία συστάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας θα υπάρξουν προτάσεις από όλα τα ιδρύματα της Κρήτης και νομίζω ότι οι προτάσεις αυτές θα είναι για το καλό της ανώτατης εκπαίδευσης της Κρήτης, αλλά και για την εξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης. Από την πλευρά του, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν αφήνει περιθώρια ελπίδας για τη δημιουργία ενός ισχυρού ενιαίου εκπαιδευτικού ιδρύματος στο νησί. Υπάρχουν ορισμένες κόκκινες γραμμές στο Πανεπιστήμιο, το οποίο να διαφυλάσσει την ποιότητά του ως κόρυν οφθαλμού. Όπως ξέρετε, το Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο ίδρυμα της χώρας. Να έχετε υπόψη σας ότι στις κατατάξεις της διεθνής, από τα 22 πανεπιστήμια που υπάρχουν στη χώρα, μόνο 6 μπαίνουν στις κατατάξεις. Και από αυτές το πρώτο είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι κόκκινες γραμμές είναι για να τις ξεπερνάμε. Θεωρούμε ότι για το καλό και της τοπικής κοινωνίας και της περιφέρειας Κρήτης πρέπει να δημιουργήσουμε ισχυρά ιδρύματα. Πάντως, όπως ανέφερε ο πρίτανης του ΤΕΙ Κρήτης, αν η προσπάθεια συγχώνευσης με τα άλλα ιδρύματα του νησιού δεν τελεσφορήσει, τότε εκείνο θα στραφεί στην αυτόνομη ένταξή του στο πανεπιστημιακό κλάδο. Ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι η προσπάθεια αυτή δεν θα πέσει στο κενό. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Εάν όμως για λόγους των άλλων ιδρυμάτων, για λόγους που θα συζητήσουμε, αυτό δεν καταστεί εφικτό, είναι δεδομένο, αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, ότι το ΤΕΙ θα εξετάσει την αυτόνομη πορεία του και την αυτόνομη ένταξή του στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται σε επαφή με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προκειμένου να διερευνηθούν οι πιθανότητες συγχώνευσης με αυτό.